Βρισκόμαστε στον Πειραιά, στο Ίδρυμα Εκατερίνη Λασκαρίδη, έναν αληθινό πυλώνα πολιτισμού, θα έλεγα, για την πειραϊκή κοινωνία και όχι μόνο, και πανελλήνια. Ένα ίδρυμα που έχει προσφέρει πάρα πολλά και συνεχίζει να προσφέρει. Είμαστε στο τελικό στάδιο προετοιμασιών για την μεγάλη έκθεση με έργα του πατέρα της ελληνικής θαλασσογραφίας, του μεγάλου μας Κωνσταντίνου Βολανάκη. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στην Ίδρα, στο Ιστορικό Αρχείο και Μουσείο Ίδρας και θα περιλαμβάνει έργα από την προσωπική συλλογή του Προέδρου του Ιδρύματος Εκατερίνη Λασκαρίδη, του ευπατρίδη και αγαπητού φίλου Πάνου Λασκαρίδη. Ο Κωνσταντίνος Βολανάκης γεννήθηκε το 1837 στην Κρήτη, αργότερα μετήκησε στον Πειραιά και έφυγε για το εξωτερικό, σπούδασε στη σχολή του Μονάχου την περίφημη, είναι ένας από τους ζωγράφους του Μονάχου, μόνο που αυτός, αντίθετα με τους συναδέλφους του που ασχολήθηκαν κυρίως με την προσωπογραφία και τα ηθογραφικά στοιχεία, αυτός ασχολήθηκε αποκλειστικά με τη θάλασσα. Τον γοήτευε το υγρό στοιχείο και μέσα από το χρωστήρα του προσπάθησε να ανακαλύψει τα μυστικά της θάλασσας, να δώσει τη δική του εικαστική πρόταση, τη σπουδαία αυτή που τον ανέδειξε σε σπουδαίο Έλληνα θαλασσογράφο. Ένας καλλιτέχνης που αργότερα, πολύ αργότερα, με την επιστροφή του στην Ελλάδα και τη διαμονή του στον Πειραιά, είναι αξιοπερίεργο, είναι ένα παιχνίδι της μοίρας, δεν πουλούσε έργα. Δεν μπορούσε να πουλήσει έργα. Συνεργαζόταν μάλιστα με έναν κορνιζά στον Πειραιά και κατά παραγγελία έφτιαχνε έργα που να ταιριάζουν στις διαστάσεις των δικών του κορνιζών. Είναι ο ίδιος καλλιτέχνης που μετά το θάνατό του κατάφερε εντός εισαγωγικών να πουληθεί έργο του σε δημοπρασία στο εξωτερικό και συγκεκριμένα ο Καραϊσκάκης στο Φάληρο αντί 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Είναι φοβερό το ποσό και φοβερή η δημοπράτηση και βεβαίως η αναγνώριση της αξίας του μεγάλου θαλασσογράφου. Ένας άνθρωπος που πραγματικά όταν έφυγε από αυτή τη ζωή, στην κηδεία του παρέστησαν 5-6 άνθρωποι μόνο, είναι χαρακτηριστικό αυτό, αλλά βεβαίως η μεταθάνατον αναγνώριση είναι αυτό που έπρεπε να γίνει για τον Κωνσταντίνο Βολανάκη. Τα έργα που θα εκτεθούν περιλαμβάνουν απεικονίσεις πλοίων, λιμανιών, στιγμών δραστηριοτήτων στα λιμάνια, πλώες καϊκιών και άλλων σκαριών, σε όλες, όπως είπαμε, στη διάρκεια όλης της ημέρας, από το βαθύ χάραμα μέχρι το βαθύ σούρουπο. Η έκθεση θα ξεκινήσει τον Αύγουστο, θα εγκαινιαστεί στις 10 Αυγούστου στην Ίδρα, θα μείνει περίπου για διάστημα 3 μηνών, φιλοδοξούμε μέχρι τέλη Οκτωβρίου. Ο Βολανάκης θα ζει και θα αναπνέει στο χώρο μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είναι μεγάλη τιμή για το Ιστορικό Αρχείο και Μουσείο Ίδρας. Και τα έργα του θα ξεκινούν με λιμάνι αναχώρησης την Ίδρα και λιμάνι άφιξης της θάλασσας όλου του κόσμου.